πολιτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από το κίνημα Αλλαγή στην Μεσσηνία με ομιλία στην Καλαμάτα από τον Ευρωβουλευτή Νίκο Ανδρουλάκη. Πάθειά μας, η οποία έχει ξεκινήσει από πέρυσι τον Νοέμβριο, έχει στόχο η παράταξή μας να έχει ισχυρό ρόλο την επόμενη μέρα των βουλευτικών εκλογών. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ έχουν επιλέξει το δρόμο της μυσαλλοδοξίας, της θύρας αντιπαράθεσης. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να κυβερνήσει ως ένας γαλάζιος ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας απαξιώνει κοινοβουλευτικά ήθη και προσπαθεί να διχάσει τους Έλληνες για να έχει καιροσκοπικά ωφέλη. Εμείς έχουμε μια άλλη στάση, με προοδευτικό λόγο, ρεαλισμό και συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Θέλουμε να είμαστε ισχυροί για να επιβάλλουμε την επόμενη μέρα ένα προοδευτικό πρόγραμμα για τη χώρα και όχι μία αντιπαράθεση που υπονομεύει κάθε προοπτική να γυρίσει ο τόπος σελίδα, τα παιδιά μας να μείνουν στην Ελλάδα, να ανοίξουν δουλειές και πραγματικά να υπάρχει ευημερία και σταθερότητα για την Ελλάδα. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το κίνημα αλλαγής αποτελεί την πραγματική προοδευτική διέξοδο, εστιάζοντας ωστόσο και στα του συνεδρίου. Να συζητήσουμε στα όρια του πολιτικού πολιτισμού και να βρούμε την καλύτερη λύση για να κατέβουμε ενωμένοι όσοι έχουμε μείνει με ένα προοδευτικό πρόγραμμα και να πάρουμε από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές αυτό που μας αναλογεί. Και αυτό που μας αναλογεί είναι ένα ιστορικό μήνυμα ότι το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ιτηθεί από μια νίκη του Μητσοτάκη αλλά μόνο από μια υπέρβαση του κινήματος αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ.